Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκούλη. Καλημέρα, κυρία Κοραή. Καλημέρα. Δώστε μας μία εικόνα για αυτό το ατύχημα. Και εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό που με απασχολεί ως πολίτη, κύριε Φραγκούλη, είναι πόσο είναι πιθανά τέτοιου είδους αεροπορικά δυστυχήματα με αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ. Πολλοί μιλάνε και για γκρίζες ζώνες σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις χαμηλού κόστους εταιρείες και ιδιαίτερα αυτή την ουκρανική. Δώστε μας μία εικόνα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, την άποψή μου την εξέφρασα από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος, στις 1:30 τη νύχτα όταν με πήραν από την ΕΡΤ και συνέχισα σε όλα τα κανάλια ότι το αεροπλάνο αυτό πετούσε κανονικά, ήταν ασφαλές το αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν μιλώ για σημαντικό. Τη συντήρησή του, δεν τη γνωρίζω τη συντήρησή του που γίνεται στην Ουκρανία. Είναι μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν γνωρίζω ποια είναι η συντήρησή του. Μάλιστα. Αυτό το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Μάλιστα. Είναι ένα ασφαλές το αεροπλάνο, ένα σύγχρονο αεροπλάνο, αντίστοιχο του δικού μας C-130 που πετάει επί χρόνια και συντηρείται επί χρόνια και αναβαθμίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Το ίδιο και το Αντόνοφ είναι ένα ασφαλές το μεταφορικό κάργο αεροπλάνο, το οποίο χρησιμοποιείται στις ανατολικές χώρες εδώ και χρόνια. Όλα τα αεροπλάνα αυτά έχουν ατυχήματα και το δικό μας C-130 είχε πέσει στο Ρος Όφης. Δεν μιλάμε πάντα για τέτοιες καταστάσεις. Τα αεροπλάνα όταν πετούν είναι σε ασφαλή κατάσταση. Υπογράφονται ότι είναι σε ασφαλή κατάσταση όταν πετούν. Ναι. Πολύ ωραία, αλλά αυτό μας το απαντήσατε είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ποια είναι έτσι η πρώτη σας εκτίμηση για αυτό το ατύχημα που έγινε? Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το οποίο είχα δεδομένο ήταν ότι υπήρχε φωτιά στον αέρα και από ό,τι έλεγαν αυτοί που είδαν το αεροπλάνο τελευταία στιγμή να πέφτει ή και από τις αναφορές που έδωσε ο πιλότος, ναι, ότι είχε μια βλάβη εξ αρχής στο νούμερο 4 κινητήρα. Τώρα, ο νούμερος 4 κινητήρας, ναι, είναι όπως είμαστε με στο αεροπλάνο, ο δεξιά-δεξιά κινητήρας. Ωραία, επειδή κυκλοφόρησε από χθες αυτή η επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, ακούσαμε στην αρχή τον πιλότο να λέει ότι ένας κινητήρας πήρε φωτιά και μετά να λέει χάνω το ένα μετά το άλλο τα όργανα του αεροπλάνου. Προφανώς από την ώρα που πήρε ο κινητήρας φωτιά μέχρι το αεροπλάνο πια να μην έχει κανένα έλεγχο πιλότος με αυτό, διότι όλα τα όργανα καταστρέφονται, πρέπει να έχει γίνει κάτι πολύ βάρη, έτσι δεν είναι? Κύριε Τάκη, θα σας πω το εξής. Ναι. Δεν έχω ακούσει τις συνομιλίες του πιλότου που είναι καταγεγραμμένες βέβαια στο μαύρο της Σουηδία, το Ρόσγκου, τύπου Εβραίου επιτέλους. Ναι. Δεν έχω ακριβώς τις συνομιλίες που έχει ο πιλότος. Έχει αυτό που ξέρω. Τα ακούσαμε στο δελτίο του Σταρ, γι' αυτό σας τα λέω, γιατί δημοσιεύθηκε αυτό το ηχητικό. Okay, μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα έχουμε σήμερα, ναι, και πιστεύω αυτές τις μέρες, πριν βγουν οποιαδήποτε άλλα αποτελέσματα, είναι η νεκροτομή που θα γίνει στα μέλη του πληρώματος. Μάλιστα. Και θα μάθουμε εάν από πρώτος έχασαν τις συστήσεις τους γιατί θα υπήρχε καπνός μέσα στο κοκπίτ, οπότε οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Εάν πρόλαβαν να βάλουν τις μάσκες του οξυγόνου που είναι φοδιασμένα αυτά τα αεροπλάνα, όταν υπάρχει κάποια δύσκολη κατάσταση φοράνε αμέσως οι πιλότοι τις μάσκες του οξυγόνου. Μάλιστα. Οπότε είχαν τις αισθήσεις τους, ναι, αυτό λέω εξ αρχής, έτσι. Ναι. Και αυτό που το είναι το σημαντικότερο είναι εάν υπήρχε καπνός μέσα στο κοκπίτ, που για μένα υπήρχε καπνός όταν υπάρχει φωτιά σε ένα, στο φτερό ενός αεροπλάνου, στον κινητήρα. Βέβαια, γιατί φαινόταν στον ουρανό ότι είχε φωτιά, πήρε φωτιά το αεροπλάνο. Ναι, κυρία Κοραή, αλλά οι αυτόπτες μάρτυρες δεν έχουν γνώση ενός αεροπλάνου πού είναι η φωτιά, τι είναι η φωτιά. Ναι, εντάξει, όταν ένας κινητήρας παίρνει φωτιά, ναι, υπάρχει αυτόματο σύστημα κατάσβεσης του κινητήρα, που αυτό εάν το επιχείρησαν οι χειριστές που θα το επιχείρησαν, ναι, και δεν έδειξε η φωτιά, πάει να πει ότι υπήρχε κάποια μεγαλύτερη εκτεταμένη βλάβη. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω δε το σημαντικότερο είναι ότι τα καύσιμα είναι στα φτερά. Που αυτό πάει να πει του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Εάν υπήρχαν, εάν υπήρχαν εκτεταμένες βλάβες στο κινητήρα, που γι' αυτό δεν έσβησε ο κινητήρας από τη φωτιά, ναι, είχαμε και άλλες μεγαλύτερες βλάβες στο αεροσκάφος. Ναι. Ίσως και διακυβέρνησης. Ίσως και διακυβέρνησης. Αυτό όμως, μάλιστα, το οποίο είναι σημαντικό, θα έχουμε σήμερα τώρα, ή αύριο από τους ιατροδικαστές που θα εξετάσουν τόσο το μέλη του πληρώματος που είναι μέσα στο κοκπίτ, όσο και τα άλλα μέλη, ωραία, που αφορούν το κάργο,
που είναι συνήθως από πίσω. Το χώρο το δηλαδή που ήταν και τα βλήματα. Ναι. Να σας πω κάτι. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι όταν έχουμε ένα μεταφορικό αεροπλάνο που στο σχέδιο πτήσης αναφέρει επικίνδυνο υλικό, δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό εάν δεν έχουμε κάνει αυτοψία του υλικού αυτού. Σωστά. Τώρα, κύριε Φραγκούλη, ξέρουμε ότι όντως το δήλωσαν, γιατί εδώ είναι αντικρουόμενες οι απόψεις. Όχι, είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό, αλλά αυτοί το δήλωσαν. Ναι, το έχουν δηλώσει. Α, το έχουν το δηλώσει, πτήσεις, το έχετε επιβεβαιώσει. Ναι, το σχέδιο πτήσης και αναφορές που έχουν δώσει και οι πληροφορίες που έχω, το έχουν δηλώσει. Ακριβώς, τις πληροφορίες σας ζητάμε. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι μέχρι τις 6 το πρωί εχθές δεν γνωρίζαμε ως πολιτεία τι είναι αυτό και τι μεταφέρει αυτό, από πού το μεταφέρει. Μάλιστα. Έλεγαν ότι πηγαίνει στην Ιορδανία, τελικά πήγαινε στον Μπαγκλαντές. Εγώ δεν ξέρω στον Μπαγκλαντές αν χρειάζονται νάρκες ή αν χρειάζονται τέτοια βλήματα τα οποία δεν είναι εκπαιδευτικά, που έχουν το σήμα μπλε πάνω, αλλά έχουν το σήμα πράσινο που πάνε να πει ότι είναι κανονικά βλήματα. Μάλιστα. Πάει να πει και συνήθως ότι έχουν και φωσφόρο μέσα, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Άρα τι υπονοείτε έτσι για να μας το πείτε ευθέως και σε εμάς τους αδαείς? Μα δεν είστε αδαείς, μάλιστα ξέρετε πολύ περισσότερα από μένα. Όχι, αυτό που έχει σημασία τι θέλετε να μας πείτε έτσι για να το καταλάβουμε. Ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε άμεσα και ιδίως οι πολίτες που έχουν από την πρώτη σημεία τη νύχτα ότι ουδείς πρέπει να πλησιάσει σε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα. Εφόσον έχουμε τόσο μεγάλη λάμψη και εφόσον εκ των προτέρων γνωρίζαμε ότι μεταφέρει υλικό επικίνδυνο και πολύ καλά κάνανε και δεν πλησίασε κανείς. Οι οσμές που είχαν και η αποπνιχτική ατμόσφαιρα που δεν ήταν μυρωδιά καυσίμων από την πτώση του αεροπλάνου, αλλά ήταν κάτι άλλο. Έτσι, σωστά έκριναν εκεί ο κόσμος, ο Δήμαρχος κτλ. Που μέχρι τις 4.30-5 που άκουγα τις δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας και του Δημάρχου της περιοχής κτλ. Ήταν σταθμένα μακριά όλοι, γιατί δεν είχαν καμία ενημέρωση τι συμβαίνει. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε κιόλας, κύριε Φραγκούλη. Το μαύρο κουτί θα βρεθεί? Το ερώτημα. Έχει βρεθεί. Συγγνώμη, εγώ δεν το ήξερα. Ωραία. Το μαύρο στην ουσία πορτοκαλί κουτί είναι για να βρεθεί. Αυτό. Άρα θα μας δώσει, θεωρείτε, όλες τις απαντήσεις που περιμένουμε? Θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, είναι σίγουρα, γιατί έχουμε και ήχο μέσα. Μάλιστα. Αυτό, πέρα από τα δεδομένα του αεροσκάφους που καταγράφονται. Αλλά για μένα η πρώτη εικόνα θα είναι τα ευρήματα που θα βρουν οι ιατροδικαστές σήμερα οι άνθρωποι θα μας πούνε. Πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει και είναι σημαντική η διάσταση που βάζετε, κύριε Φραγκούλη. Ότι μπορεί και η σωρός. Η 23 εταιρεία που θα ρωτήσω ατυχήματα μου λέει ότι το πρώτο που πρέπει να καταλάβω είναι σε ποια εικόνα ήταν οι πιλότοι για να διαχειριστούν το αεροσκάφος. Αυτό με ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό. Και μετά θα πάω στα ευρήματα που έχουμε. Όπως και στους πιλότους που βρήκαμε στο αεροπλάνο το Κυπριακό που έπεσε σε εμάς. Στο ήλιο, αυτό που με ενδιαφέρει ήταν σε ποια κατάσταση ήταν οι πιλότοι. Μάλιστα. Μπορούσαν να διαχειριστούν το αεροπλάνο. Αυτό βλέπουμε και τώρα. Είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραγκούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι μας δώσατε, μας φωτίσατε και πτυχές που εγώ τουλάχιστον τις αγνοούσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δημοσιογραφική εικόνα που περνάτε και οι δυο σας είναι πάρα πολύ σαφής και ενημερώνετε πάρα πολύ σωστά τον κόσμο με τον τρόπο και με το ύφος που δίδετε. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκούλη. Καλημέρα σας.